Αγαπητέ συνάδελφε κύριε Καρθανασόπλε, δυστυχώς και αυτά τα λίγα που δίνει αυτό το νομοσχέδιο που τα χαρακτηρίζεται ψίχουλα, τα έχουν ανάγκη δεκάδες χιλιάδες συνάνθρωποι μας. Και θέλω να θυμίσω ότι το τραγούδι του ΕΑΜ στον πρώτο του στίχο λέει: «Το ΕΑΜ μας έσωσε από την πείνα, θα μας σώσει και από τη σκλαβιά». Δεύτερον. Λοιπόν, μέσα από αυτό το νομοσχέδιο και με όσα είπε ο παριστάμενος υπουργός, προχωράμε στο να πληρώσουν όσοι δεν πλήρωσαν αυτά τα χρόνια και έβγαλαν αφορολόγητα τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Άρα ούτε αυτούς φοβόμαστε και κανέναν δεν φοβόμαστε. Όπως δεν φοβόμαστε και τις απειλές των δανειστών. Και η απάντησή μας στην άθλια πρόκληση των δανειστών είναι η κατάθεση του δεύτερου νομοσχεδίου, το οποίο θα ψηφιστεί αυτή την εβδομάδα. Του νομοσχεδίου που έρχεται να ρυθμίσει τις οφειλές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολούμενων, προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η πρώτη απάντηση είναι η ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου για την ανθρωπιστική κρίση και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και θα ακολουθήσουν και τρίτο, και τέταρτο, και πέμπτο νομοσχέδιο απάντηση, όπως είναι για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τα κόκκινα δάνεια, την επαναλειτουργία της ΕΤ, την επαναπρόσληψη των παράνομα απολυθέντων υπαλλήλων και συνολικά η υλοποίηση του προγράμματός μας που δεσμευτήκαμε στον ελληνικό λαό και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ας καταλάβουν καλά και οι κύριοι Σόιμπλε και οι κύριοι Κοστέλο ότι στην Ελλάδα έγιναν εκλογές και ο λαός με την ψήφο του τελείωσε τα μνημόνια. Η κυβέρνηση εθνικής και κοινωνικής σωτηρίας του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων θα εφαρμόσει μέχρι κεραίας το πρόγραμμα με το οποίο πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από την ελληνικό κοινοβούλιο. Ούτε βήμα πίσω, είπε χτες στη συνέντευξή του ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ο Αλέξης Τσίπρας. Ας το πάρουν λοιπόν απόφαση όλοι. Η κυβέρνηση αυτή δεν πρόκειται να υποταχθεί στους ακραίους εκβιαστές της λιτότητας. Η λιτότητα που επέβαλαν με τις μνημονιακές κυβερνήσεις οδήγησε στην ανθρωπιστική κρίση. Τα μνημόνια που επέβαλαν οδήγησαν στην κοινωνική καταστροφή. Άρα το θράσος τους να το κρατούν για αυτούς που μπορούν, στους οποίους μπορούν να επιβάλλουν τις θελήσεις τους. Εμείς δεν εκβιαζόμαστε. Τελεία και παύλα. Μονομερείς ενέργειας είναι το θράσος του κυρίου Κοστέλο. Μονομερείς ενέργειας είναι ο εκβιασμός του κυρίου Ντράγκη. Μονομερείς ενέργεια είναι η δηλώση του κυρίου Σόιμπλε. Στόχος τους το ξέρουμε. Είναι να υποχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση και να πάει στο δρόμο των μνημονίων. Ο ελληνικός λαός και η κυβέρνησή του όμως δεν πρόκειται να ανεχθεί άλλο να συνεχιστεί η πολιτική της λιτότητας και της εξαθλίωσης που νομίζουν ότι μπορούν να συνεχίζουν να την επιβάλλουν οι νεοφιλελεύθεροι ελίτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο. Γι' αυτό καλούμε και τον ελληνικό λαό να αντιδράσει μαζικά και αγωνιστικά, να βάλει τη σφραγίδα του για θετικές εξελίξεις και προοδευτικούς δρόμους που να ανταποκρίνονται στα συμφέροντα και του ελληνικού λαού και των ευρωπαϊκών λαών. Αλλά καλούμε και τους βουλευτές όλων των κομμάτων να υπερψηφίσουν το σημερινό νομοσχέδιο αλλά και το επόμενο αυτή την εβδομάδα για να δώσουν έμπρακτη απάντηση στη θρασίτητα και για να συμπαραταχθούν με τη θέληση του ελληνικού λαού. Είναι λυπηρό όμως να υπάρχουν βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία και το Ποτάμι που ουσιαστικά να δικαιολογούν τους εκβιασμούς των δανειστών. Ο ελληνικός λαός όμως κρίνει όπως έκρινε και θα κρίνει ακόμα πιο αυστηρά στο μέλλον του και η κρίση του θα είναι σκληρή για όλους αυτούς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν τρέφουμε ψευδεστήσεις ότι με το νομοσχέδιο αυτό θα λύσουμε όλα τα προβλήματα
που δημιούργησαν οι σκληρές μνημονιακές πολιτικές, αλλά είναι τα πρώτα και τελείως απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των αναγκών των ανθρώπων που είναι κάτω από τα όρια της ακραίας φτώχειας. Προτείνουμε τα μέτρα άμεσης ανάγκης για σίτηση, στέγαση, παροχή ρεύματος και ακολουθεί για τη δωρεάν μετακίνηση για τους μακροχρόνιους ανέργους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ένα νομοσχέδιο προοδευτικό που βρίσκεται στο δρόμο που έχει ανάγκη σήμερα, που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ζήσουν. Είναι ένα μέρος από αυτά που έχουμε δεσμευτεί από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Με το πρόγραμμα μας αυτό γίνεται προσπάθεια να διασφαλίσουμε τα βασικά κοινωνικά δικαιώματα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, να διασφαλιστεί η σταδιακή επανένταξη των ανθρώπων που βρίσκονται σε ακραία φτώχεια και να αυξηθεί εν μέρει η αγοριστική τους δυνατότητα και με το δεύτερο νομοσχέδιο. Η αντιπολίτευση ισχυρίζει ότι τα μέτρα αυτά ήδη υπάρχουν. Αν υπάρχουν αυτά τα μέτρα, τότε πώς έχουν αυξηθεί η φτώχεια, οι άστεγοι, οι συμμετοχές στα συσίτια, οι άνθρωποι πάνε στα κοινωνικά παντοπολία. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Πώς αυξήθηκε ο αριθμός των νοικοκυριών που ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς θέρμανση, χωρίς να μπορούν να καλύψουν τις στοιχειώδες ανάγκες της διατροφής τους? Μας εγκαλείται ότι δεν υλοποιούμε μέσα σε 40 μέρες ολόκληρο το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Εσείς, οι οποίοι δώσατε γη και είδωρ στους δανειστές. Μεγαλύτερη υποκρισία δεν υπάρχει. Όταν κάνετε κριτική στην νέα κυβέρνηση, καλύτερα να κάνετε κριτική στους εαυτούς σας και στον κύριο Χαρδούβελη που διαφήμιζε τη σταθερότητα της οικονομίας αλλά ταυτόχρονα έστελνε τα χρήματά του στο εξωτερικό, γιατί έλεγε ότι φοβόταν μην τα χάσει στη χώρα. Λοιπόν, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ αλλά και του πλέον μνημονιακού κόμματος το οποίο αναδεικνύεται το ποτάμι, δεν πρόκειται λοιπόν να απολογηθούμε σε αυτά που λέτε. Απολογούμαστε στον ελληνικό λαό και υλοποιούμε σιγά σιγά το πρόγραμμα για το οποίο έχουμε δεσμευτεί. Ευχαριστούμε τον κύριο Πετράκο, το λόγο και ο κύριος Λάπας. Ένα λεπτό.